είδα ότι το κάνετε στα όρθια, οπότε λέω οκ, okay, να προετοιμαστώ, ας πούμε. Αλλά εντάξει, το έχουμε, το έχουμε. Υπάρχει ακόμα δηλαδή ένα σινεμά, το Σινεάκ, το οποίο όταν εγώ ήμουν παιδί έπαιζε μόνο παιδικές ταινίες με 20 δραχμές εισιτήριο. Και έπαιζε από μια ταινιοθήκη, ας πούμε, από μια γκάμα ταινιών από τα 60s, τα 50s μέχρι την εποχή του. Τότε μάλλον με τα δικαιώματα ήταν πιο λάσκα τα πράγματα. Και ερχόντουσαν ταινίες από όλο τον κόσμο τότε. Δηλαδή παιδικές ταινίες από τη Ρωσία, από την Κίνα, από την Γερμανία, την Ισπανία. Δεν έβλεπες μόνο αμερικάνικο προϊόν και επίσης δεν ντουμπλαριζόντουσαν ακόμα αυτές οι ταινίες παιδικές. Και μάγκα πολλά επίσης ερχόντουσαν στην Ελλάδα. Οπότε εγώ άραζα εκεί, ήθελα να πηγαίνω από μικρό παιδί. Τα βράδια δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Είχα εφιάλτες, ξέρεις, θα φύγουν τα ζόμπι να με φάνε και τέτοια. Οπότε κάποια στιγμή εγώ έχω πάει έκτη δημοτικού, έχω τελειώσει την έκτη, θα πάω από το γυμνασίου και λέω ρε φίλε, μπάστα με αυτή τη φοβία, ας πούμε, πρέπει να ξεπεράσει. Οπότε άρχισα να τις νοικιάζω 10-10 και να τις λέω με το ζόρι για να ξεπεράσω το σπούκινες και το φόβο και όλα αυτά. Και πάνω εκεί βλέπω το Σουσπίρια του Ντάριο Αρτζέντο πρώτη φορά και λέω αυτό θέλω να κάνω στη ζωή μου. Με ενδιαφέρει να σπουδάσω αυτό το πράγμα πριν πάω από τη γυμνασίου. Δηλαδή, ήξερα πάρα πολύ καλά τι ήθελα να σπουδάσω όταν τελειώσει όλη αυτή η ιστορία. Πολλές αφορμές. Πρώτη και βασικότερη, ήθελα να κάνω κάτι και να νιώσω καλά με τον εαυτό μου που το έκανε. Είχα αυτή την ανάγκη. Δεύτερον, έζησα πολλές μεταμεσονύχτιες προβολές. Είχε μια γοητεία όλο αυτό. Ότι έβλεπες τις ταινίες αυτές σε μια ώρα που δεν επιτρεπόταν κανονικά να τις δεις. Αυτό που ονομάζουμε pop κουλτούρα και αφήνει αποτύπωμα στο σινεμά και που το σνομπάρουν οι κριτικοί ενίοτε, έως πολύ συχνά, έχει κοινό, έχει αποδέκτες και επίσης υπάρχει μια ολόκληρη γενιά που έχει λατρέψει πολλές ταινίες αποκλειστικά και μόνο σε VHS, σε DVD. Δεν έζησε ποτέ τη συλλογική εμπειρία της αίθουσας. Οπότε έπαιξε αμέσως το ποιες ταινίες λατρεύω εγώ και δεν έχω δει σινεμά, που είναι αρκετές. Στήθηκε ένα πρόγραμμα βάσει αυτού, αλλά ξέρεις, όταν βγαίνεις έξω από ένα μεταμεσονύχτιο σινεμά, δεν θα πέσεις απαραίτητα πάνω στο Δράκουλα. Μπορεί να πέσεις όμως σε έναν ήρωα του Οικονομίδη, μπορεί να πέσεις σε έναν ήρωα του Κασαβέτη. Οπότε και αυτές τις ταινίες βρήκαν το χώρο τους εκεί μέσα. Εάν με ρωτήσεις σε τι κατηγορίες χωρίζονται, σίγουρα παίζει μια 80's νοσταλγία. Σίγουρα παίζουν και obscure ταινίες, άγνωστες, όπως το Last House on Denton Street. Σίγουρα παίζουν ταινίες που δεν έχουν προβληθεί ποτέ στην Ελλάδα, όπως το Tetsuo ή το Akira. Ταινίες που γραφεία διανομής δεν τις αγγίζουν, αλλά τελικά έχουν κοινό. Γιατί για όλες αυτές τις ταινίες που σου είπα, είχαμε sold out. Στο φανταστικό, στο φανταστικό. Χωράνε τόσα πράγματα στο φανταστικό. Θέλω να πω, καταρχάς, νομίζω ότι καταγράφεται τόσο όμορφα η εποχή στην οποία γύρισε η κάθε ταινία. Δηλαδή, αν θες να μάθεις τα πάντα για τα 60's, δες το Night of the Living Dead, δες το Μωρό της Ρόσμαρη. Οι πολιτικές σημάνσεις της εποχής καταγράφονται στο φανταστικό με έναν τρόπο που δεν καταγράφονται σε κανένα άλλο είδος. Και οι ταινίες φανταστικού, επίσης, για να έχουν επίδραση πάνω σου, είναι και πολύ συναισθηματικές ταινίες. Εννοείται μελαγχολικές ταινίες. Πρέπει να υπάρχει μια ιστορία που να σε τσούζει, να σε πονάει λίγο. Ο Λαβύρινθος του Πάνα, ας πούμε. Δηλαδή, πώς θα μπορούσαν αυτές οι εικόνες να έχουν επίδραση πάνω σου, αν δεν πονούσες για το κοριτσάκι, αν δεν υπήρχε μια ταυτοποίηση τραύματος. Νομίζω ότι στο φανταστικό υπάρχει αυτό. Η μεγάλη ανησυχία είναι η εξής. Το σύστημα πρέπει να μετασχηματιστεί σε κάτι άλλο για να μπορέσει να είναι και πάλι βιώσιμο. Και θα το καταφέρει αυτό, είμαι σίγουρος. Έχουμε σίγουρα άλλον ένα χρόνο μπροστά μας, νομίζω, με αυτή την ιστορία. Το θέμα είναι, όταν τελειώσει αυτή η χρονιά και βγούμε εμείς από εκεί, θα συμφέρει το σύστημα να γυρίσει πίσω στην παλαιότερη κατάσταση? Δηλαδή, ο φόβος είναι μήπως το σινεμά γίνει ένα είδος πολυτελείας, σαν πηγαίνει στο Μέγαρο, ξέρω εγώ. Η όπερα ήταν ένα είδος το οποίο ενδιέφερε τους προλετάριους κυρίως, όταν ποτέ εμφανίστηκε. Ήταν ένα πολύ λαϊκό είδος. Τώρα τη βλέπεις στο Μέγαρο. Ίσως το σινεμά γίνει έτσι, δεν ξέρω. Το ζήτημα είναι πως ο κορονοϊός χτύπησε το σινεμά στην πιο ευαίσθητη πτυχή του, που αυτή είναι η συλλογικότητα. Και το Midnight Express λίγο εκεί πάνω πατάει. Ότι δεν έχει σημασία αν είδες μια ταινία 100 φορές σπίτι σου, σαν προζέκτορα 10 μέτρα με το καλύτερο ηχητικό σύστημα. Σημασία έχει να την βιώσεις με άλλους ανθρώπους. Στην Ελλάδα έχουμε αυτή την όμορφη καβάζα του θερινού που μας επέτρεψε και σε εμάς και σε πολλούς άλλους να συνεχίσουμε, αλλά περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Πρώτη φορά το έκανα γιατί μου το ζήτησε ο φίλος μου Γιάννης ο Οικονομίδης. Εγώ δεν το είχα ξανακάνει αυτό πριν. Συνέθετα μουσική, βέβαια, για ένα άλλο φάσμα μουσικής.
γιατί υπήρξα drummer και συνθέτης για πολλές metal bands στα 90s και μετά. Ο Γιάννης είχε μόλις τελειώσει την ψυχή στο στόμα και μου ζήτησε ένα κομμάτι που θα κλείνει την ταινία. Βρέθηκα να κάνω μουσική για μεγάλο μήκος ταινίες, όπως είναι το Forget Me Not του Γιάννη του Φάγκρα, όπως είναι το Ξένε σε ξένη χώρα του Δημήτρη Παναγιωτάτου, όπως είναι και αρκετές ταινίες μικρού μήκους. Το ελληνικό σινεμά το βλέπω πάρα πολύ καλά. Θέλω να πω, γυρίζονται ας πούμε 20 ταινίες το χρόνο και οι τρεις είναι πολύ καλές. Αυτό σε αναλογία με το γαλλικό ή το αμερικάνικο είναι τρομερά υπέρ μας. Νομίζω ότι αυτό δεν ισχύει αναλογικά στις άλλες χώρες. Στην Ελλάδα ξεκινάς να κάνεις μια ταινία όπως θέλεις και καταλήγεις να την κάνεις όπως μπορείς. Είναι λίγο αντάρτικη η φάση εδώ. Τώρα, σκηνοθέτες που να εκτιμώ, ο Γιάννης ο Οικονομίδης, ο Νίκος ο Γραμματικός. Οι Απόντες για μένα είναι η καλύτερη ελληνική ταινία που γυρίστηκε ποτέ μετά τη μεταπολίτευση. Μ' αρέσει πάρα πολύ το σινεμά του Αλέξανδρου Βούλγαρη. Με συγκινεί πάρα πολύ η ειλικρίνειά του. Ο Κούτρας έχει μια φωνή δικιά του. Εντάξει, okay, δεν έχω μιλήσει για Λάνθιμο ακόμα, έτσι. Η Άλπης είναι η αγαπημένη μου ταινία του. Μ' αρέσει ίσως και λίγο περισσότερο το σινεμά της Αθηνάς Ραχίλ Τσαγκάρη. Το Άτενμπεργκ το λατρεύω. Ξεκίνησα να διδάσκω στο Σταυράκου, εν συνεχεία στο New York College. Διδάσκω ένα μάθημα που αφορά την ιστορία της κινηματογραφικής μουσικής, το οποίο συνδυάζει, ας πούμε, τις δυο μου μεγάλες αγάπες και κάνω καινούργιες παρέες. Το ότι μπορώ να αντιλαμβάνομαι πώς εκλαμβάνεται το σινεμά από τους μαθητές μου, πώς έχει αλλάξει το βλέμμα απέναντι στο σινεμά γενικότερα, είναι μια πολύ απελευθερωτική διαδικασία.